Γεια σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ακροαστικά και τα τρία βασικά πράγματα που θα έπρεπε να ξέρεις γι' αυτό. Αν δεν γνωριζόμαστε, είμαι η Σουζάνα Κέμπερ, εργάζομαι σαν ολιστική παιδίατρος και διδάσκω εδώ και στο θεράπων γονέας τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αντιμετωπίσετε πιο φυσικά την παιδική υγεία, με απότερο σκοπό τα παιδιά να γίνονται πιο υγιή, πιο δυνατά και έτοιμα για το μέλλον τους. Αν θέλεις να βλεπόμαστε μία, μερικές φορές και δύο φορές τη βδομάδα, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κόκκινο κουμπάκι, μάλλον από εδώ είναι, και κλικ στο καμπανάκι. Ξεκινάμε λοιπόν. Είναι ένα ερώτημα μιας μαμάς. Τη λένε Θεοδοσία. Μου γράφει λοιπόν ο μεγάλος μου γιος 5,5 ετών, πάθανε πολύ συχνά βροχίτιδες πάντα ένα βήμα πριν την πνευμονία. Τα εισπνεώμενα και οι αντιβίωση μας ακολουθούσαν παντού. Τρία θαυμαστικά. Τώρα, 2 χρόνια που ακολουθούμε την ομοιοπαθική, έχουμε δει πραγματικά τρομερή βελτίωση. Το παιδάκι μου δεν αρρωσταίνει όπως παλαιά. Όμως, όταν αρρωστήσει και κάνει βήχα, κάνει κατευθείαν ακροαστικά. Και ρωτάει. Τα ακροαστικά μόνο με αντιβίωση περνάνε και εισπνεώμενα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω πάθει φοβία. Και συνεχίζει μετά με κάποια πράγματα που του δίνανε και γράφει στο τέλος ότι νιώθω ενοχές ότι κάτι δεν κάνω καλά. Θα ξεκινήσω καταρχήν με αυτό, ότι στεναχωριέμαι πάντα ιδιαίτερα όταν βλέπω μαμάδες τέτοιου τύπου, που πραγματικά δηλαδή το έχουν ψάξει, φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα από τον τρόπο με τον οποίο γράφει, ότι και το έχει ψάξει και έχει ασχοληθεί και ασχολείται πάρα πολύ έτσι εμπεριστατωμένα και σωστά και έντονα και πάλι νιώθει ενοχές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάποια προσδοκία, θέλουμε να είμαστε όλοι καλοί γονείς, αλλά όταν νιώθει ενοχές μια μαμά η οποία ασχολείται, έχει δει τεράστια πρόοδο, πάει όλο και καλύτερα το παιδί της, δηλαδή το έχει βοηθήσει η ίδια, έχει σκεφτεί, έχει βρει μια εναλλακτική, πάει πολύ πολύ καλύτερα και νιώθει και από πάνω ενοχές. Θεωρώ ότι είναι, εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, αν θέλετε, αντικειμενικό, έχουμε πρόβλημα προσδοκίας. Προσδοκία ίσως είναι για το τέλειο, το παιδί να μην έχει ποτέ απολύτως τίποτα και αυτό είναι ένας τρόπος να έχουμε πάντοτε 3 εκατοστά νερού από πάνω μας, δηλαδή να είμαστε τόσο κοντά στο άψογο και να πνιγόμαστε μια ζωή. Δηλαδή θεωρώ ότι εγώ δηλαδή αυτή τη μαμά θα έλεγα το κάνετε πάρα πολύ καλά, κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας, έχετε κάνει τόσα πράγματα, έχετε πετύχει τόσα πολλά, να χαίρεστε για το που φτάσατε και θα δείτε ότι θα πάτε και πολύ πολύ καλύτερα και η πρώτη δουλειά θα ήταν πραγματικά δηλαδή τις ενοχές, να τις θεωρήσετε κάτι το απολύτως βλαπτικό. Δεν βοηθάει σε τίποτα, σε απολύτως τίποτα, δηλαδή κάνει την ίδια να νιώθει άσχημα. Το παιδί αυτό το αντιλαμβάνεται, το εισπράττει και δεν ξέρει και γιατί. Δηλαδή αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, η μαμά είναι στεναχωρημένη. Το ίδιο ο σύζυγος, τι νόημα έχει όλο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά τα οποία τα κάνουμε καλά, να χαιρόμαστε και να λέμε μπράβο, το έκανες πάρα πολύ καλά και φρόντισες το παιδί να γίνει πιο καλά. Και από εκεί και πέρα αυτά τα οποία δεν δουλεύουν τόσο καλά, να κοιτάξουμε τι μπορούμε και πού μπορούμε και πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε. Φεύγω λοιπόν από αυτό και πάω λίγο στα ακροαστικά. Τα ακροαστικά είναι μόνο στην ουσία μία λέξη, ένα επίθετο. Και η πλήρης φράση είναι ακροαστικά ευρήματα. Τα ευρήματα είναι, αν θέλετε, πράγματα τα οποία παρατηρεί στην εξέταση ο γιατρός ή ακόμα και εμείς. Δηλαδή υπάρχουν ακροαστικά τα οποία μπορούμε να ακούσουμε ή ακούνε πολύ πολύ συχνά. Δηλαδή τα ακούμε και εμείς χωρίς το ακουστικό, χωρίς το στεθοσκόπιο. Και οι γονείς έρχονται και λένε ακούω αυτό. Και αυτά ακροαστικά είναι. Είναι ακροαστικά ευρήματα. Τα ευρήματα δεν έχουν πάντοτε μία σοβαρή παθολογία από πίσω, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε βρει. Και όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν ευρήματα, δηλαδή άνευ ευρήματος, π.χ. τα αυτιά, δεν υπάρχει εύρημα, σημαίνει ότι ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά. Το πιο χαρακτηριστικό, αν θέλετε, ακροαστικό, είναι τα πιο χαρακτηριστικά ακροαστικά, είναι το βράσιμο ή το γουργούρισμα ή η μπουρμπουλήθρα. Εγώ το λέω πάντοτε έτσι, το υγρό ή μπουρμπουλήθρα, αυτό το οποίο πολύ συχνά το νιώθουμε ακουμπώντας, ακούμε αυτό και το ακούμε και πολύ συχνά και όταν βήχουν τα παιδιά, δηλαδή ακούμε ότι δεν είναι τελείως ξηρός ο βήχας, αλλά υπάρχει υγρό εκεί μέσα, υπάρχει έτσι κάτι το οποίο προσπαθεί να βγει, να ξεκολλήσει και πολλές φορές το ακούμε και όταν αναπνέουν, δηλαδή κάνουν κάπως έτσι, το ακούμε συνήθως σε εισπνοή και εκπνοή. Αυτό σχεδόν πάντοτε σημαίνει ότι το παιδί θα έχει παραγωγικό βήχα, δηλαδή υγρό βήχα και θα έχει κάτι σχετικά απλό και όχι επικίνδυνο. Δεν έχει αυτό το παιδί δύσπνοια, δεν έχει άλλα προβλήματα. Το δεύτερο και αν θέλετε κάτι πολύ σημαντικό είναι το σφύριγμα ή συρριγμός ή γατάκια, το ακούω πάρα πολύ συχνά και βρίσκω ότι είναι μια πολύ έτσι ταιριαστή παρομοίωση και είναι το... Ελπίζω να ακούγεται, να έρθω λίγο πιο κοντά. Το οποίο ακούγεται, δηλαδή ακούγεται πράγματι σαν πολύ μικρά γατάκια τα οποία να νιαουρίζουν και ακούγεται κλασικά στην εκπνοή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι πολλές φορές εφόσον αυτό το έχετε κατανοήσει μπορείτε και στο σπίτι να διαγνώσετε εσείς κάτι το οποίο είναι κατά πάσα πιθανότητα είτε κάτι ασθματικό ασμοειδές είτε μια βροχίτιδα, δηλαδή περιέχει το στοιχείο της απόφραξης. Η απόφραξη σημαίνει ότι έχουν στενέψει οι βρόχοι και επειδή έχουν στενέψει ακούγεται
μέσα από αυτό ο αέρας να σφυρίζει μέσα από τον στενεμένο βρόχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλά πράγματα. Συνήθως δεν δίνουμε αντιβιωτικά στις βρονχίτιδες αυτές καθ' αυτές. Δηλαδή η βρονχίτιδα συνήθως παίρνει εισπνόμενα ή εισπνόμενα και κορτιζόνη, είτε τοπική είτε συστημική. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υποστηριχθεί στο οξύ συμβάν και με ομοιοπαθητικά και με βεντούζες και με μασάζ και με σωστή διατροφή και με βότανα. Δηλαδή, αν δώσει κανείς σε ένα παιδί με βρονχίτιδα πολύ τακτικά θυμάρι με λίγο ριγανέλαιο μέσα, ή άμα του δίνει, δηλαδή αυτά για παράδειγμα είναι βότανα τα οποία ή ίσοπο, θα βελτιωθεί και πολύ πιο γρήγορα η βρονχίτιδά του, ακόμα και αν παράλληλα, για παράδειγμα, κάνει σπρέι. Και έρχομαι στους πιο, αν θέλετε, στο πιο σημαντικό ή πιο ανησυχητικό μάλλον ακροαστικό έβριμα, το οποίο είναι οι τρίζοντες ήχοι ή το τρίξιμο. Στην πραγματικότητα αυτό ακούγεται όταν τα ακούμε με το στεθοσκόπιο, και αυτό είναι πιο δύσκολο να τα ακούσουν χωρίς στεθοσκόπιο οι γονείς. Ακούγεται σαν να πατάμε σε παγωμένο, πραγματικά πώς είναι όταν το χιόνι έχει μείνει λίγο και έχει παγώσει και έχει σκληρύνει, όταν το πατάμε αυτό κάνει κρκ, κάνει κρκ. Αυτοί οι τρίζοντες ήχοι είναι δείγμα μιας πιθανής βακτηριακής λίμωξης, δηλαδή παύλα ξεκίνημα πνευμονίας. Και σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ συχνά γίνονται εξτασέματος ή και ακτινογραφία θώρακος για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε κατά πόσον πρόκειται πράγματι για βακτηριακή λίμωξη, και τότε δίνονται κλασικά, δίνονται αντιβιωτικά. Και πάλι τονίζω ότι ακόμα και αν υπάρχουν τρίζοντες ήχοι, μπορεί να υποστηριχθεί το παιδί στο οξύ συμβάν και από ομοιοπαθητικά και από σωστή διατροφή. Θα σας βάλω έναν όμορφο οδηγό κάτω στην περιγραφή να μπορέσετε να το κατεβάσετε, να σας τον στείλουμε, δωρεάν είναι. Και από ομοιοπαθητικά τα οποία ταιριάζουν στην εικόνα, και από βότανα και από βεντούζες. Δηλαδή έχει τύχει σε πολύ ελαφριές τέτοιες περιπτώσεις να το καταφέρουμε με βότανα, σωστή διατροφή και βεντούζες πολύ τακτικά. Αυτό δεν είναι κάτι το ανήκουστο, ακόμα και αν ακούγεται παράξενο. Τονίζω ότι το γεγονός, δηλαδή υπάρχει αυτό το «και αν έχει ακροαστικά, λέω ωραία». Ή το ακούω «είχε ακροαστικά», λέω ωραία. Τι ακροαστικά είχε? Και υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά ενός παιδιού το οποίο έχει ακροαστικά και βαρύτατη δύσπνοια και έχει και πέσει και πάρα πολύ το οξυγόνο του, από ένα παιδί το οποίο έχει λίγα ακροαστικά και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το οξυγόνο του είναι ακόμα άριστο και θα χρειαστεί τη μισή θεραπεία, τις μισές μέρες ή και λιγότερο από τις μισές, εάν το κάνουμε σωστά. Αυτά λοιπόν από μένα, ευχαριστώ για σήμερα. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, πάτα like, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι και ρίξε οπωσδήποτε και μια ματιά σε αυτά τα άλλα βιντεάκια, πιστεύω να σε ενδιαφέρουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο και για σήμερα σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου.